Οδηγείται ο Χαβάη θαλασσινός. Όλα τα άλλα στις σελίδες τους. Και έτοιμα. Εδόθηκε η κίνηση της πρώτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Ο Χαρισμάτικ από την αρχή που είναι πολύ γρήγορος. Είναι κεφάλαιο από το μικρό Μιχάλη που ακολουθεί δεύτερος τώρα. Πιο πίσω βελτιώνει η θέση του ο Φαβορίου Κηφέας. Στην εσωτερική είναι η Δαναΐδα. Πιο πίσω η Λαμάρα με την Ρεντέιλ να προσπαθεί τώρα να βελτιώσει τη θέση της για μικρές διαφορές. Το 8 με το Χαλεφάρι Θαλασσινό που καθυστέρησε είναι πίσω σε αυτό το σημείο στο 800. Στην πρωτοπορία έχει περάσει τώρα ο μικρός Μιχάλης και προηγείται του Κηφέα που είναι δεύτερος ο Χαρισμάτη και μείνει τρίτος τώρα. Η Δαναΐδα πιο πίσω η Λαμάρα προσπαθεί η Ρεντέιλ. Έμεινε πίσω η Κάουν Μπούμι καθώς και ο Χαβάη Θαλασσινό. Ο μικρό Μιχάλη βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται ένα 1,5 μήκο του Κηφέα που θέλει να ελέγξει τώρα το ρυθμό. Από το μικρό Μιχάλη στα 3 μήκη είναι ο Χαρισμάτη και η Δαναΐδα πιο πίσω με τη Red Ale και τη Λαμάρα. Ο Κηφέα ελέγχει τώρα πλήρω το μικρό Μιχάλη και τίθεται επικεφαλή ο Κηφέα και αρχίζει να απομακρύνεται. Προσπαθεί ο Χαρισμάτη να επανέλθει δεύτερο τώρα. Ξακολουθεί να είναι δεύτερος ο μικρός Μιχάλης. Ο Κηφέας βρίσκεται στην πρωτοπορία και προηγείται 3-4 μήκη. Η μάχη για δεύτερη θέση συνεχίζεται με τον Λαμάρα να διεκδικεί αυτή τώρα τη δεύτερη θέση. Είναι από την εσωτερική. Ο Κηφέας είναι δυνατός και κατευθείαν κερδίσει άνετα την υποδρομία. Λαμάρα τελικά στη δεύτερη θέση. Και όπως ο μικρός Μιχάλης και ο Χαρισμάτικ. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα ο Κηφέας. Με δυνάμεις θα κερδίσει άνετα. Λαμάρα, καλό φινίσιο δεύτερη θέση. Μικρός Μιχάλης Χαρισμάτικ στην τέταρτη θέση.